Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα σου δείξω μία τεχνική που ανακάλυψα κατά λάθος επειδή βαριόμουν να πλένω πινέλα. Άντε τώρα να πείσω τα παιδιά μου ότι η τεμπελιά δεν αποδίδει, ε. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε και θα στα πω όλα στην πορεία. Έχουμε ακριλικά χρώματα Maxi Decor, χρώματα κυμολίας Chalky Paint, Pearl Liner και Glitter Pen και Color Sprays. Μιας και θα φτιάξουμε ένα πασχαλινό στεφάνι, θα χρειαστούμε αυγουλάκια και στεφάνι από Felizol, καθώς και μερικά ζευγάρια πλαστικά γάντια. Πάμε τώρα να λερωθούμε. Έχω ξεχωρίσει εδώ ποια αυγά θα βάψω με ποιο χρώμα και βάζω τα γάντια μου. Θα ξεκινήσω με το πιο ανοιχτό χρώμα, Chalky Paint. Θα βάλω λίγη ποσότητα χρώματος στα γάντια και μετά θα πάρω το αυγό και θα αρχίσω να το τρίβω ανάμεσα στα χέρια μου. Όπως βλέπεις, μπορώ να κάνω διάφορα σχέδια με τα δάχτυλα και βγάζει ένα πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι ομοιόμορφο και είναι λίγο σαν πατίνα, σαν μάρμαρο, είναι πολύ ιδιαίτερο. Για να περάσω στο επόμενο χρώμα, καθαρίζω τα χέρια μου με ένα βρεγμένο πανί και πάω στο επόμενο. Το κάνω επίτηδες να μην είναι το χρώμα ομοιόμορφο, έτσι, θέλω να μου κάνει αυτά τα νερά μέσα. Κάναμε τα πρώτα αυγά με το Chalky Paint, πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε και τα ακριλικά. Μα δείτε ότι το θέλετε και λίγο πιο σκούρο, μπορείτε να βάλετε και άλλο χρώμα μετά. Ο λόγος που ξεκίνησα από το πιο ανοιχτό χρώμα, όπως βλέπεις, είναι για να μην χαλάσω πολλά ζευγάρια γάντια, έτσι. Μπορώ έτσι να τα καθαρίζω και δεν με πειράζει αν έχει μείνει λίγο χρώμα από το προηγούμενο. Πάμε και στο τελευταίο χρώμα, το ακριλικό, το μοβ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα αυτό, πολύ μου αρέσει. Κοίτα τι όμορφα που βγαίνουν αυτά. Το καλό με αυτή την τεχνική είναι ότι τα αυγά τραβάνε λίγη ποσότητα χρώματος και άρα στεγνώνουν σχετικά γρήγορα. Οπότε μπορώ άμεσα να περάσω στην επόμενη διακόσμηση που θα κάνω. Θα χρησιμοποιήσω τώρα τα στυλό Pearl Liner και Glitter Pen, τα οποία όπως καταλαβαίνεις είναι στυλό, τα οποία ναι μεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπως θα χρησιμοποιήσεις ένα στυλό, κάνοντας δηλαδή τελίτσες ή διάφορα σχέδια πάνω στα αυγά, ή μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις με την ίδια τεχνική με τα γάντια που κάναμε τώρα και βγάζουν πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε να τα κάνουμε στα αυγά με χρώμα κυμολίας, τα οποία έχουν στεγνώσει λίγο περισσότερο και θα δεις τι ωραίο αποτέλεσμα βγάζουν. Ας τα έχω και τα δύο έτοιμα. Βάζω λοιπόν στο χέρι μου λίγο από το χρυσό και λίγο από το χρυσόσκονη και ξεκινάω με το αυγουλάκι. Αυτό βγαίνει πάρα πολύ όμορφο, ειδικά όταν θα στεγνώσει, θα κάνει ένση σαν να είναι ένα παλαιωμένο αυγό. Θα κάνω τα μισά, δεν θα τα κάνω όλα, γιατί έχω άλλη μια τεχνική να σας δείξω μετά. Δεν βγαίνει πάρα πολύ όμορφο. Θα κάνω και μερικά μπλε. Ωραία. Όσο στεγνώνουν τα αυγά αυτά, εγώ θα πάω να βγάλω τα βρώμικα γάντια και θα ετοιμαστώ για την επόμενη τεχνική με τα Color Sprays. Τα Color Sprays είναι χρώμα σε σπρέι, τα οποία τα έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και σε ύφασμα και έχουν πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό που θα κάνω λοιπόν εγώ τώρα είναι ότι θα καρφιτσώσω τα αυγά μου πάνω σε μία επιφάνεια από Felizol, ώστε να μπορώ να τα ψεκάσω από όλες τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το λευκό Color Spray, θέλει ένα δυνατό ανακάτεμα στην αρχή και θα αρχίσω να ψεκάζω τα αυγά μου. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω καθιστή, οπότε θα σηκωθώ. Λοιπόν, θα αρχίσω να ψεκάζω τα αυγά μου από μία απόσταση 20 με 30 εκατοστά περίπου, ώστε να πέσουν πιτσιλιές. Έτσι δεν θέλω να το βάψω όλο το αυγό, θέλω πιτσιλιές. Πάμε σιγά σιγά. Οπότε αρχίζω σιγά σιγά και στριφογυρίζω. Ωραία. Και πέρα από το λευκό, εγώ έχω επιλέξει και ένα βιολετή που είναι πάρα πολύ ωραίο και θα ρίξω και από αυτό μερικές πιτσιλιές. Ωραία, μια χαρούλα. Θα τα αφήσω να στεγνώσουν τώρα. Και τώρα που στεγνώσανε τα αυγά, είμαι έτοιμη να διακοσμήσω το στεφάνι μου. Το στεφάνι το έχω ήδη βάψει με Chalky Paint και έχω περάσει και χρωματιστή ράφια γύρω-γύρω και τώρα με ζεστή κόλλα σιλικόνης θα κολλήσω πρασινάδα, αυγά
και διάφορα διακοσμητικά λουλουδάκια. Αυτό είναι λοιπόν το στεφάνι, το πασχαλινό που έφτιαξα με προϊόντα Maxi Decor. Να σου θυμίσω ότι οι πληροφορίες για όλα τα προϊόντα και τις αποχρώσεις θα βρεις στο maxidecor.gr. Αν το επιχειρήσεις, θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλεις τις εντυπώσεις σου, καθώς και φωτογραφίες, είτε σε κάποιο κανάλι του φτιάξω.gr, είτε σε κάποιο κανάλι του Maxi Decor. Αυτά από μένα για σήμερα. Καλό Πάσχα και καλά να περνάς. Bye!